Φυσικά έχω τους ήχους στα αυτιά μου, όχι μόνο των ανθρώπων ε, και τα αυτοκίνητα που καίγονταν και εκρήγνητο, να το πω έτσι, ε, ακουγόντουσαν μέχρι κάτω. Ο αέρας ήταν πάρα πολύ δυνατός, ε, ο καπνός ήταν... Ε, δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα και ευτυχώς που ήμουνα στη θάλασσα, όπως και οι υπόλοιποι, και έβαζα μέσα το κεφάλι μου, γιατί έξω δεν μπορούσες να πάρεις ούτε ανάσα. Έλεγα εκείνη την ώρα, θα περάσει. Θα περάσει, κάνει υπομονή. Αλλά, ε, τι να σας πω... Ε, δεν... Δεν, δεν νιώθονται μπορούσα... πόνο. Το όσο πόνο... Ήμουνα, να σας πω, όσο ήμουν μέσα στο νερό, δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα. Όταν βγήκα όμως έξω, και με χτυπούσε από πίσω αυτή η λάβα, αυτό ο αέρα ο καυτός, ε, υπέφερα, δεν μπορώ να σας πω. Ε, έτρεμα δηλαδή από τον πόνο. Πονούσα Άσως πάρα πολύ. από θεραπεία. Κοιτάξτε, ε, έμεινα δύο μήνες ε, στο νοσοκομείο και άλλους 7 μήνες στο σπίτι κατάκητη. Ε, τα παιδιά μου, η κόρη μου η μεγάλη ήταν από πάνω μου για να μου κάνει τα, τις διάφορες αλλαγές που χρειαζόμουνα. Και κάθε δεύτερη μέρα πήγαινα στα εξωτερικά ιατρία του Ευαγγελισμού, ε, όπου εκεί μου έκαναν πιο, πώς να σας πω, ε, πιο σωστή, ας πούμε, ε, είχα πιο σωστή αντιμετώπιση για τα τραύματα. Η ψυχολογία μου, ε, είπα μόνο ότι αφού σώθηκα, γιατί άκουσα το τι έγινε, πόσοι έφυγαν, ε, φίλοι των παιδιών μου, δικοί μου, ε, από το μάτι και είπα δόξα το Θεό ζω. Αλλά πώς ζω όμως με τα σημάδια τα οποία δεν φεύγουν ποτέ, αλλά όχι μόνο τα σωματικά <Συσχυκά> και, τα, και τα ψυχικά.